μισό λεπτό παίρνουμε γιατί έχουμε τον κύριο Δημήτρη Καμένο που περιμένει στη τηλεφωνική μας γραμμή. Έκανε μια δήλωση, όπως είπαμε χθες, στο κανάλι SBS. Που προκάλεσε αίσθηση. Καλημέρα, κύριε Καμένο. Τι μου κάνετε? Δόξα καλή σας μέρα. Να ξεκινήσουμε από τα βασικά, κύριε Καμένο, καταρχάς. Έχετε διαβάσει τη δικογραφία για την Νοβάρτης? Έχω διαβάσει 2,5 καταθέσεις από τις 3. Έχω πολύ λίγο ακόμα, γύρω σε 8 σελίδες και από την τρίτη από τις καταθέσεις. Και τι εικόνα σχηματίσατε, κύριε Καμένο, από αυτά που έχετε διαβάσει μέχρι τώρα? Ότι περιγράφονται τρομακτικές καταστάσεις για κάποιον που θα τα διαβάσει, αλλά πρέπει να αποδειχτούν. Η δικογραφία προς στιγμή δεν περιέχει καμία απόδειξη χρηματισμού κανενός. Άρα από αυτά που έχετε διαβάσει δεν προκύπτει εμπλοκή πολιτικού προσώπου? Να μην το πούμε έτσι. Εμπλέκουν οι κατηγορίες πολιτικό πρόσωπο, αλλά δεν αποδεικνύουν ότι έγινε χρηματισμός. Πώς, αφού λένε ότι πήγαινε έρχονταν βαλίτσες. Αυτό λέω, δεν αποδεικνύεται αυτό. Και εγώ μπορώ να πω ότι πηγαίνω έρχομαι στο Sky και τα βράδια. Και τρώμε παϊδάκια, αλλά δεν πιστεύει κανένα. Ή ότι ο κύριος οικονόμου ήταν στη θύρα 21 προχθές. Ναι, όχι, αυτό είναι απαράδεκτο. Ναι, άρα αυτό δεν μπορώ να το αποδείξω αν δεν έχω μια φωτογραφία ή κάποιον να το μαρτυράω ότι έχει γίνει έτσι. Δεν υπάρχουν, λέτε, τέτοιου είδους στοιχεία, αποδεικτικά στοιχεία για να δέσει αυτό το κατηγορητήριο. Δεν αποδεικνύεται τίποτα. Δεν τεκμηριώνονται όλες αυτές οι κατηγορίες προς το παρόν. Θα δούμε βέβαια αν υπάρχουν άλλα στοιχεία. Βεβαίως, αναμένουμε, γιατί ακούσαμε και τον δικηγόρο τους ότι υπάρχουν στοιχεία. Έτσι λέει. Αναμένουμε και ελπίζω αυτά τα στοιχεία να τεκμηριώνουν τις καταθέσεις. Δηλαδή να τεκμηριώνται το χρηματισμό. Έχει ήδη υποθεί, ναι, κύριε Καμένο, από κορυφαίους υπουργούς, όπως είναι ο κύριος Παπαγγελόπουλος και ο κύριος Κοντονής, ότι εδώ μιλάμε για ένα σκάνδαλο, το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεως ελληνικού κράτους. Από τη μέχρι τώρα εικόνα που έχετε, σας προκύπτει κάτι τέτοιο? Σκάνδαλο μεγάλο. Πιθανό να είναι. Σε σχέση με την εμπλοκή πολιτικών προσώπων, ρωτώ τώρα. Αν το πηγαίνουμε παράλληλα και εννοούμε για τα πολιτικά πρόσωπα και όχι για το τζίρο που έγινε ή για την υπερφορολόγηση στην ελληνική οικονομία, την υπερκοστολόγηση, συγγνώμη, της ελληνικής οικονομίας, τότε αυτό δεν προκύπτει, είναι για πολιτικά πρόσωπα. Προκύπτουν καταθέσεις για πολιτικά πρόσωπα. Μέχρι στιγμής δεν προκύπτει απόδειξη χρηματισμού ή πώς ήλθε σε γνώση τους ότι χρηματίστηκε ο Δημήτρης ο Καμένος. Δεν μπορώ να πω πάλι ότι. Αλήθεια είναι αυτό που λέτε. Και δεν μου λέει κανένας αν ήμουν αυτόπτης μάρτυρας. Δεν το λένε ότι το είδα ο ίδιος ή μου το είπε η Μαρία ότι ο κύριος Οικονόμου ήταν στη θύρα 21. Έστω λέει συστηματικά πριν να διασκεδάσουμε. Έχει παντοθεί με τη θύρα 21 τώρα, για ευνόητους λόγους. Έχουμε εμείς τον πόνο μας. Αλλά λέω ότι δεν υπάρχει τεκμηρίωση και δεν υπάρχει η πιστοποίηση από πού προήλθε η σε γνώση τη κατηγορία. Τι καταλαβαίνετε από τη διαχείριση που γίνεται? Είχαμε και μια σύσκεψη χθες στο Μαξίμου. Θα πάμε για προανακριτική, για προκαταρκτική, θα γυρίσει πίσω στην δικαιοσύνη? Τι θα γίνει με την υπόθεση, τι βλέπετε? Ο μόνος δρόμος που φαντάζομαι είναι η προανακριτική. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα μπορέσουμε, θα γίνει μια συνεδρίαση δύο και δεν θα μπορέσουμε να πάμε πάνω και θα γυρίσουμε το φάκελο στην εισαγγελία, η οποία έχει τη δυνατότητα αλλά και την ισχύ λόγω των. Αυτό λόγω της παραγραφής το λέτε? Και της παραγραφής αδικημάτων, λοιπόν, και τα διαρκή του ξεπλήματος. Αυτά δεν παραγράφονται. Θα πρέπει η εισαγγελία να σηκώσει τηλέφωνα, να άρει. Άρα έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας ακόμα. Να ανοίξει λογαριασμούς, να δούμε αν ισχύουν όλα αυτά και πώς ισχύουν τα τρίγωνα με παρένθετες εταιρείες και πρόσωπα μπροστινούς, να το πω. Αυτό είναι, έχει πολλή δουλειά η δικαιοσύνη μπροστά της, κύριε Καμένο. Αλλά απ' την άλλη, εγώ καταλαβαίνω ότι θα έχει μείνει ένα στίγμα στους πολιτικούς σας αντιπάλους. Έχει πάρα πολύ δουλειά. Δεν υπάρχουν αντίπαλοι στην πολιτική όταν κλέβεις το δημόσιο. Είμαστε όλοι μαζί εναντίον αυτών που βάλαν το χέρι στο μέλι και πάτε το κόψουμε. Όχι για να αυτοί. Κρατικοί παράγοντες, υπάλληλοι, υπουργοί, πρωθυπουργοί, δεν ξεχωρίζουμε κανέναν. Αλλά προσοχή να μην δηλητηριαστεί όλη η πολιτική ζωή του τόπου και μείνει και το στίγμα ότι και ο Καμένος και όλοι οι νέοι βουλευτές και οποιοδήποτε. Όλοι αυτοί, όλοι κάποια στιγμή τα παίρνουν. Και αυτό νομίζω είναι χειρότερο. Έτσι, κύριε Καμένο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε, κύριε Καμένο. Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια. Και να είστε καλά. Καλημερίζουμε.